Επιθυμία και ευχή μου είναι να μπορέσουμε αρκετές φορές στο μέλλον, σύντομα, ξεκινώντας σήμερα, να έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε για θέματα οικονομικής πολιτικής. Η κοινωνική οικονομία είναι ένας τομέας, ένα θέμα, μια θεματική, αλλά υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία νομίζω ότι είναι ανοιχτά. Η διασύνδεση της οικονομίας, αυτό που βαφτίζουμε παραγωγή και διανομή, με την αναδιανομή, με το κοινωνικό κράτος, με το τι σημαίνει και ποια διασύνδεση έχουμε ανάμεσα στις συνθήκες εργασίας και την ανάπτυξη. Αν πρώτα περιμένουμε να έρθει η επένδυση που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, που θα γεμίσει τα ταμεία, που θα μπορέσουμε να έχουμε τους απαραίτητους πόρους για να έχουμε κοινωνικό κράτος, ή αν η ιστορία είναι ανάποδα, δηλαδή πού είναι το άλογο και πού είναι το κάρο, όλα αυτά τα θέματα νομίζω ότι πρέπει να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε, να τα συζητήσουμε, να μάθω, να ακούσω, να μπορέσουμε να τα ενσωματώσουμε στις πολιτικές μας, πού ξεκινάει και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια. Είπα να πει κράτος πρόνοιας για την αριστερά. Είναι θέματα πολύ σημαντικά νομίζω. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ πέρα να μιλήσουμε για την κοινωνική οικονομία. Έτσι λοιπόν, να πω δύο λόγια με αφορμή αυτά που ακούσαμε, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα πολύ σημαντικά βήματα μπροστά που ανέπτυξε η συντρόφισσα η Θεανό, χρειάζεται θεσμικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουν ενσωματωθεί οι οδηγίες 24-25 για τις δημόσιες συμβάσεις και χωρίς να έχουμε το ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για το πώς μπορούμε να παίρνουμε ακίνητα, να τα χρησιμοποιούμε έτσι ακριβώς όπως ακούστηκε, έρχεται η Ελεγκτική Επιτροπή, όπως ήρθε το 2013, και σου λέει, αυτά που ήξερες, τα σταματάς. Είναι παράνομα. Επέστρεψε τα λεφτά. Δεν μπορείς να το κάνεις. Μου δίνει, λοιπόν, η σημερινή μας συνάντηση την ευκαιρία να αναπτύξω τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες που έχουμε βάλει μέχρι στιγμής τη δουλειά που κάνουμε όσο αφορά την κοινωνική οικονομία. Το ξεκαθάρισμα που, για το οποίο μίλησε ο σύντροφος από την τοπική αυτοδιοίκηση πριν, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πάλι πρέπει να συζητήσουμε και να έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση σήμερα, και αναφέρομαι σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα από αυτά που ανέπτυξε, το οποίο είναι ποια σχέση και ποια κατεύθυνση θέλουμε εμείς σαν κόμμα, πριν πάω στην κυβέρνηση, στο κυβερνητικό έργο, σαν κόμμα, να προωθήσουμε όσο αφορά τη σχέση της κοινωνικής οικονομίας με το κράτος πρόνοιας και τις παροχές που δίνουμε στους πολίτες. Εδώ μπαίνει κλασικά το ζήτημα της υποκατάστασης του δημοσίου και των παροχών του δημοσίου από σχήματα της κοινωνικής οικονομίας και όχι μόνο, και από την άλλη ο ιδιωτικός τομέας, που όσο και να μας αρέσει να μιλάμε σήμερα για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, ΚΑΟ, από εδώ και πέρα, εν συντομία, επειδή τα χρήματα που χρησιμοποιούμε είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται και σου λέει, χτυπάει στον ανταγωνισμό και κόψε ή δώστε τα λεφτά μόνο σου. Άρα, στοχοθέτηση, ξεκαθάρισμα ιδεών και προοπτικών που λέει πού θέλουμε να πάμε, από την άλλη, βηματισμός και προγραμματισμός, ο οποίος δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε ρεαλισμό. Δηλαδή, ποιες είναι οι αντικειμενικές ιστορικές συνθήκες σήμερα και πού μπορούμε να το πάμε. Γιατί να έχουμε ευχολόγια και να λέμε θα και να υποσχόμαστε και τα θα, χωρίς να έχουμε
ούτε την εσωτερική, εσωκομματική συνεννόηση ότι εκεί πάμε, αλλά η Αντωνοπούλου ξαφνικά, επειδή έχει το χαρτοφυλάκιο, αποφασίζει ότι θα κάνει αυτό. Ο άλλος, επειδή έχει το χαρτοφυλάκιο, νομίζει όμως, όχι με κακή πρόθεση, νομίζουμε ότι αυτή είναι η κατεύθυνση. Άρα, μια ευρύτερη συζήτηση που να μπορέσουμε να περάσουμε από το ξεκαθάρισμα των στόχων και των πολιτικών στο τι υλοποιούμε, τι μπορούμε να υλοποιήσουμε σήμερα και πώς θα μπούμε μέσα στην κοινωνία ώστε η κοινωνία να πετύσει από μας την κατεύθυνση. Αυτό δεν είναι θέμα να μαζευτούμε σε ένα τραπέζι πέντε και να πούμε θέλουμε 100 κινσέπ να το κάνουμε. Όχι. Όταν συνεργαζόμαστε, για παράδειγμα, με τα διάφορα υπουργεία και όταν έχω καταθέσει από την πρώτη μέρα το ερώτημα, οι ανάγκες αυτές που έχετε, εκεί που υπάρχει επισφάλεια στην εργασία, εκεί που υπάρχουν ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, ελάτε να το καταθέσετε στο Υπουργείο Εργασίας, όχι μόνο φυσικά σε μένα, ώστε να μπορέσουμε να δούμε με ποιους τρόπους θα τους οριοθετήσουμε και ένας από τους τρόπους που μπορείς να το οριοθετήσεις είναι μέσα από την κινηματική απέτηση ότι αυτό δεν μπορεί να υπάρχει σε τοπικό επίπεδο, δεν μπορεί ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, να έχει σύντηση και καθαρισμό μέσα από τέτοιες συμβάσεις, ώστε εκεί η ίδια η κοινωνία, οι ίδιοι εργαζόμενοι απαιτούν και φτιάχνουν την κινσέπ με την οποία στη συνέχεια μέσα από διαγωνισμό, γιατί το θεσμικό πλαίσιο δεν μας το επιτρέπει ακόμα να κάνουμε ανάθεση, ήρθε ο ελεκτικός μηχανισμός και είπε δεν γίνεται. Ώστε να δούμε σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε και μετά από τον νόμο, ο οποίος θα περάσει, θα βγει σε διαβούλευση σε μία εβδομάδα από τώρα, ο πολύ στενός μου συνεργάτης, ο Γιάννης Ομπάρκας, που βρίσκεται κάπου εδώ, δουλεύει με νομικούς και μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα εδώ και 7 μήνες για να μπορέσουμε να το συμμαζέψουμε. Είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή, θα το περάσουμε από διαβούλευση, ώστε να μπορούμε να κάνουμε και να υλοποιούμε κάποια από τα επιθυμητά. Αλλά ας το πάρω λίγο από την αρχή, γιατί αυτά ήταν 5 μικρές κουβέντες που ήθελα λίγο για να βάλουμε το πλαίσιο σε αυτά που συζητάμε. Φυσικά, όπως ακούσαμε και πριν, το τμήμα οικονομικής πολιτικής δεν ασχολείται, του ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολείται για πρώτη φορά με την κοινωνική οικονομία. Γνωρίζετε, νομίζω, οι περισσότεροι ότι επέστρεψα στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2015. Ζούσα στο εξωτερικό για πάρα πολλά χρόνια, αλλά διατηρούσα μία επαφή με αρκετούς συντρόφους, οπότε είχα διαβάσει τα κείμενα, παρακολουθούσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι γινόταν και στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας. Υπάρχουν επεξεργασμένες θέσεις. Αυτά που ακούσαμε από τη συντρόφισσα στην αρχή είναι πολύ σημαντικές κατευθύνσεις, δηλαδή μιλήσαμε για διακλαδική συνοχή, για κατανάλωση εμπόριο, δικτύωση, περιβάλλον ενεργειακό και πού μας οδηγούν όλα αυτά. Στο πρώτο που θέλω να καταθέσω, ότι η κοινωνική οικονομία δεν είναι δουλειά ενός. Δηλαδή, αρμοδιότητά μου, όπως έχουν μοιραστεί τα χαρτοφυλάκια και υπόλογη είμαι για την κοινωνική οικονομία, εγώ μέσα στο Υπουργείο Εργασίας, αλλά δεν πάμε πουθενά αν περιχαράξουμε το χώρο και πούμε okay, αρμοδιότητα του τάδε. Όλοι μαζί πρέπει. Δηλαδή, αν δεν έχω πολύ στενή συνεργασία με τον σύντροφο το Σταθάκη, τώρα που ετοιμάζει τον αναπτυξιακό νόμο, ώστε να έχουμε συνεννοηθεί, να έχουμε συμφωνήσει τι πρέπει να περάσει για την ενίσχυση όχι μόνο του ιδιωτικού τομέα, αλλά και των κοινωνικών, τα εγχειρήματα ΚΑΟ. Αν δεν βρισκόμαστε σε πλήρη συνεργασία και δεν συνομιλώ με την συντρόφισσα τη Θεανό, αν με τον υπεύθυνο για το περιβάλλον κτλ., δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Άρα, η οριζόντια προτεραιότητα δεν είναι μόνο στο επίπεδο του επιθυμητού, είναι υποχρεωτικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε να επαναλάβουμε, όπως ακριβώς έχει πει και ο Πρωθυπουργός, ότι η κοινωνική οικονομία αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα και τώρα να πούμε
Τι εννοούμε με το, στο γενικό πλαίσιο και από πού ήμασταν και πού θέλουμε να πάμε, 40-19. Έτσι όπως έχει χρησιμοποιηθεί μέσα στα χρόνια της κρίσης, στην πραγματικότητα υπήρχε η ενθάρρυνση να υποκατασταθεί ο δημόσιος τομέας και οι παροχές υπηρεσιών από εγχειρήματα που μπορούσαν να συσταθούν γρήγορα-γρήγορα, είτε ήταν από ευάλωτες ομάδες, είτε ήταν εκείνα τα εγχειρήματα που σκοπό είχαν την παροχή φροντίδας, ας πούμε, υπηρεσίες, εκεί πέρα έγινε το μικρό μακελιό. Και μπορεί κανείς να πει, οκ, okay, και τι πειράζει. Αυτό που πειράζει είναι το εξής, ότι επειδή αυτά τα εγχειρήματα στηρίχθηκαν σε επιθυμίες κάποιων υπουργών που είπανε «εγώ αυτό χρειάζομαι τώρα και επειδή το χρειάζομαι τώρα, έλα να το στήσεις για να μπορώ να στο δώσω». Αυτό δεν είναι κοινωνική οικονομία. Επίσης, έχουμε δει παρόμοια παραδείγματα με τις, όχι με εγχειρήματα της κοινωνικής οικονομίας, αλλά μέσα στην κοινοφυλή. Τι έγινε, ΜΚΟ. Οι οποίοι συσταθήκανε, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, μέσα σε ένα βράδυ, όταν επρόκειτο να βγει η πρώτη κοινοφελής και ο τρόπος που κάνανε το σχεδιασμό ήταν τέτοιος, που βγήκανε ΜΚΟ ξαφνικά σαν μανιτάρια φυτρώσανε δεξιά-αριστερά. Γιατί είναι προβληματικό? Γιατί είναι προβληματικό αυτό? Είναι προβληματικό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί δεν θέλεις κρατικοδίαιτα σχήματα, δεν θέλεις να τα καθοδηγήσεις εσύ, και γιατί δεν θέλεις να τα καθοδηγήσεις πλήρως εσύ, και δεν θέλεις να τους πεις τώρα συσταθείτε, γιατί μόλις σταματήσει η δική σου χρηματοδότηση, αυτό κατέρευσε. Δεν μπορούμε λοιπόν να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη σαν κυβέρνηση, να πούμε αυτά θα τα στήσουμε τώρα γιατί τώρα έχουμε λεφτά και μετά ας πάνε όπου θέλουν. Okay? Μέχρι τώρα έχω πει τι δεν πρέπει να κάνουμε. Να ξεκινήσω λίγο να πω τι πρέπει να κάνουμε, κατά την άποψή μου. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι ο στόχος μας είναι να ενδυναμωθεί αυτός ο παραγωγικός χώρος ακριβώς επειδή προτάσει ενός διαφορετικού τύπου συγκρότησης της παραγωγής και της εργασίας. Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος παραγωγής, συμμετοχικός. Και έτσι, αν δεν πατήσουμε πολύ γερά στο ένας εργαζόμενος ένας ψήφος, ένα μέλος ένας ψήφος, ωραία, αυτό ισχύει τώρα. Πού οδηγώ με αυτό που λέω? Οδηγώ εκεί που ο νόμος αυτός που κατεβάζουμε τώρα θα μας οδηγήσει, στην σύσταση για πρώτη φορά συνεργατικών εγχειρημάτων. Συνεργατικών εγχειρημάτων. Όχι απλώς 5 μέλη οι οποίοι και μισοεθελοντικά συστήνουν και μπορούν και προσλαμβάνουν άλλους 15, οι οποίοι δουλεύουν 4 ώρες και τις άλλες 4, και αυτοί εθελοντικά, μαύρη εργασία. Όχι σχήματα τα οποία υποστηρίζονται επειδή βγαίνουν τα προγραμματάκια, το ΠΕΚΟ και το ΨΑ και δεν συμμαζεύεται στο τοπικό επίπεδο και τι πάνε και κάνουνε, υποτίθεται συμβουλευτική και κατάρτιση για να σας βοηθήσουμε πώς θα στήσετε τα σχήματά σας. Και ποια είναι τα αποτελέσματα? Εγώ το πρώτο που ζήτησα φυσικά μπαίνοντας στο Υπουργείο είναι αξιολόγηση αποτελέσματα. Ποια ιδρυθήκανε και ποια επιβιώσανε. Τίποτα για τίποτα. Τα μετράμε στα χέρια, 15. Μετά από πόσα, αυτά χρόνια παρεμβάσεων. Άρα, λεφτά υπήρχανε και λεφτά κάποια θα υπάρξουν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εμείς θα κάνουμε προγραμματισμό τα ταλιράκια με έναν τρόπο που διείσδυσε στο χώρο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όχι ο κάθε πονεμένος, αλλά ο καθένας που μπορούσε και ήξερε να διαχειριστεί προγράμματα του ΕΣΠΑ. Πρόβλημα νούμερο ένα, λοιπόν, κατά την άποψή μου, την ταπεινή. Πρέπει το νομοθετικό πλαίσιο και οτιδήποτε άλλο κάνουμε να ξεκαθαρίσει αυτό που λέμε τις λαμογές από τα εγχειρήματα τα οποία είναι ζωντανά και έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν. Αν εγώ αύριο το πρωί πω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση, εδώ είναι τα λεφτά, μπορώ να σας ονοματίσω αυτή τη στιγμή μετά από ένα χρόνο και ένα μήνα τα ονόματα αυτών που θα έρθουν.
Μπορώ επίσης να σας ονοματίσω πόσοι έχουν έρθει από πόσα υπουργεία με το ίδιο όνομα. Ένας, ο οποίος λέει μπορεί να κάνει κατάρτιση, μπορεί να αναλάβει όλο το χώρο της κοινωνικής οικονομίας. Λέω, ποιος είναι αυτός ο μέγας και τρανός, τον γνώρισα. Λοιπόν, εμείς πρέπει να βάλουμε ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να εξορθολογήσει, να ξεκαθαρίσει και να υποστηρίξει τις πραγματικές δυνάμεις που αποτελούν τον πυρήνα της κοινωνικής οικονομίας και που θα αποτελέσουν τη δυναμική και τα παραδείγματα που θέλουμε να έχουμε σαν λάβαρο στην κυριολεξία για να δείχνουμε και προς τον κόσμο αλλά και στα άλλα ενδυνάμια εγχειρήματα ποιες είναι οι κατευθύνσεις που θέλουμε να πάρουμε. Άρα, παραγωγή και προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά ξεκαθάρισμα από πλευράς πολιτικής, ποιοι συμμετέχουν και τι χαρακτηριστικά έχουν. Από οικονομικής πλευράς, το ξέρετε όλοι, φαντάζομαι που συμμετέχουμε εδώ σήμερα, ότι στην Ελλάδα, λέει, το ποσοστό του ΑΕΠ που παράγεται από κοινωνικά εγχειρήματα, από ΚΑΟ, δεν φτάνει ούτε το 0,5% του ΑΕΠ. Στη Γαλλία είναι 10%, Ιταλία 9%, okay. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτό που παράγεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ούτε καν στη Λατινική Αμερική σε περίοδους επαναστατικούς, επαναστατικές περίοδους, φτάνει ένα 10%, μάλιστα. Όμως εμείς εδώ ποσοστά, ανάφεραν οι σύντροφοι που μιλήσανε πριν, δεν καταγράφουμε, δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε το ποσοστό ποιο είναι, διότι έχεις αστικούς συνεταιρισμούς. Ανήκουν αυτοί στην κοινωνική οικονομία? Ναι, κάποιοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί, δασικοί συνεταιρισμοί. Δεν υπάρχει λοιπόν η κωδικοποίηση της νομοθεσίας αφενός, ώστε να υπάρχει μια κοινή γλώσσα σε όλα τα υπουργεία και να μπορούμε να κατατάσσουμε και να καταλαβαίνουμε από τα συνεταιριστικά σχήματα ποια ανήκουν στην κοινωνική οικονομία. Και δεν υπάρχει ένα κεντρικό μητρό. Υπάρχει όμως το μητρό της κοινωνικής οικονομίας. Και τι μας λέει το μητρό της κοινωνικής οικονομίας? Βρήκαμε δύο πράγματα μέσα στο Υπουργείο. Μητρό κοινωνικής οικονομίας. Πρώτον, εγχειρήματα που θέλανε να εγγραφούν και έπρεπε να περιμένουν 5, 6, 7 μήνες. Μία ομάδα, δύο ατόμων μέσα από το γραφείο, σε συνεργασία φυσικά με τους υπηρεσιακούς, κάνανε αυτή την καθυστέρηση των 6 μηνών 15 ημέρες σήμερα. Πόσο καιρό μας πήρε? 5 με 6 μήνες. Τι προστριβές υπήρχαν? Τρομακτικές μέχρι να το εξορθολογήσουμε. Αλλά το κάναμε. Από αυτές λοιπόν τώρα, από αυτό το συγκεκριμένο το μητρό, έχουμε περίπου 900 επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες, από τις οποίες οι 600 λειτουργούν σίγουρα και οι 300, για να δίνω έτσι πολύ χοντρικά νούμερα, και οι 300 έχουν μία δυναμική η οποία πρέπει απαραίτητος να υποστηριχτεί. Τι χρειάζεται, όπως είπα, και κωδικοποίηση του νόμου και να μαζέψουμε από όλα τα Υπουργεία οριζόντια τα εγχειρήματα εκείνα που έχουν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονομίας, να μετράμε τουλάχιστον και να ξέρουμε τι ακριβώς παράγουμε. Έχουμε λοιπόν παράλληλα ένα θέμα όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, είναι πώς το μετράμε. Υπάρχει ένα δεύτερο θέμα. Σε περίοδο κρίσης, όπως στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ακριβώς επειδή είναι άνεργος και δεν έχει άλλη προοπτική, βαφτίζεται επιχειρηματίας. Είναι στην ουσία αυτοαπασχολούμενος, μέσα από την κρίση δεν βρίσκει κάτι άλλο και προσπαθεί να επιβιώσει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν και πάρα πολλά εγχειρήματα μέσα στην κοινωνική οικονομία που ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουν. Είναι δηλαδή πρωτοβουλίες ανάγκης και λέω τώρα, εφόσον είναι πρωτοβουλίες ανάγκης, εμείς τι ρόλο μπορούμε να παίξουμε εδώ? Φυσικά πρέπει να τα υποστηρίξουμε. Φυσικά πρέπει να έχουμε όλον εκείνο το μηχανισμό ώστε αυτή η ανάγκη να μετατραπεί σε κάτι βιώσιμο.
Αλλά επίσης πρέπει να έχουμε και καθαρή συνείδηση ότι δεν ήταν το συμμετοχικό που έφερε μαζί αυτούς τους ανθρώπους, ήταν ένα θέμα επιβίωσης. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι τους διαγράφουμε με τον νόμο που θα φέρουμε τώρα, γιατί δεν πληρεί το α, β ή γ κριτήριο. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητά μας και αγραφώ λιγάκι την πραγματικότητα που έχουμε βρει. Αυτή τη στιγμή, πού πηγαίνουμε? Γιατί θέλω να αφήσω και πολύ χρόνο για να έχουμε ένα περιθώριο λίγο συζήτησης, αν θα μου επιτραπεί, κάποιων ερωτήσεων, διευκρινήσεων έστω. Πρώτον, λέμε ότι η εργαλειακή χρήση της ΚΑΟ δεν είναι η δική μας η κατεύθυνση. Λέγοντας λοιπόν αυτό, τι κάνουμε συγκεκριμένα? Πρώτον, παρεμβάσεις σε θεσμικό και νομοθετικό επίπεδο. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε το πεδίο, αλλά επίσης όχι μόνο να ξεκαθαρίσουμε το πεδίο από αυτά που έλεγα πριν, που έχουν παρουσιαστεί τις διάφορες παθογένειες, αλλά να περάσουμε και να απαντήσουμε και άλλα πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Τι γίνεται με τις πτωχευμένες εταιρείες? Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, στη διαδικασία του PNP, έβαλα μέσα ότι πρέπει να δοθεί μια παράταση 6 μηνών για τους πληστηριασμούς της ΕΝΚΛΟ και τους πληστηριασμούς της ΒΙΟΜΕ. Εδώ λοιπόν πρέπει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, και περνάει ο χρόνος, έχει περάσει ήδη ένας μήνας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ελάτε να δείτε όμως που παρότι υπάρχει ο νόμος Φλωράνς στη Γαλλία, πέρυσι ψηφίστηκε, υπάρχει ο νόμος στην Ιταλία κτλ. Κτλ. Εμείς βρισκόμενοι σαν χώρα υπό επιτήρηση, όταν θέλουμε να κατεβάσουμε την νομοθεσία, συναντάμε 1500 εμπόδια. Πέρασε εύκολα αυτό το εξάμηνο που θέλαμε να βάλουμε μέσα στην PNP? Φυσικά όχι. Δεν βρισκόμαστε υπό πίεση αυτή τη στιγμή να το αποσύρουμε? Φυσικά ναι. Τι πρέπει εμείς να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνει το Υπουργείο Εργασίας σήμερα. Δηλαδή, να έχει τους δικηγόρους, τους τραπεζικούς, οι οποίοι έχουν ίδιο όραμα με μας, να κάνουμε μία πρόταση, που η πρόταση όμως μπορεί να περάσει και από τους θεσμούς και να υλοποιηθεί. Εδώ λοιπόν ένα βασικό θέμα είναι αν θα μπορέσει να γίνει αποδεκτή η κεφαλαιοποίηση των οφειλών. Αν δεν μπορέσουμε να περάσουμε από το χρέος που υπάρχει σε κεφαλαιοποίηση με κάποιους κανόνες, θα πρέπει το 60% για παράδειγμα σε αυτούς που οφείλει η εταιρεία να έχουν αυτό το 60%. Θα κάνουμε αυτό ή θα περάσουμε σε εναλλακτικά σχήματα? Αυτό είναι κάτι το οποίο μελετούμε μαζί με την Αντιπροεδρία, μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι να μπορέσουμε να βγάλουμε τον μπούσουλα και την κατεύθυνση την οποία θα πάρουμε. Άρα, και να θέλαμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι κάνουμε ένα μητρό όλων των πτωχευμένων, που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, όχι καθοδηγούμενοι από εμάς, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι το έχουν απαιτήσει, αυτή τη στιγμή η χώρα μας δεν δύναται να το κάνει. Δεν πάει να το επιθυμούμε. Δεν γίνεται. Άρα, υποχρέωσή μας είναι, πρώτον, να κατεβάσουμε τις αλλαγές στο 40-19 που θα διευκολύνουν και θα ξεκαθαρίσουν όλες τις γκρίζες ζώνες. Να δημιουργήσουμε τη συνεργατική νομική μορφή για την οποία μίλησα πριν και να κάνουμε εκείνες τις μικρές αλλαγές οι οποίες είναι εύκολες να γίνουν και αποδεκτές και να υλοποιηθούν για να διευκολυνθεί το πεδίο να ενδυναμωθεί. Όμως υπάρχουν και τα καυτά θέματα τα νομικά, και εδώ πέρα έχω βάλει δύο. Το ένα είναι η κωδικοποίηση όλου του νόμου, να έχουμε ένα πλαίσιο για τη χώρα, το οποίο χρειάζεται επεξεργασία, και το άλλο είναι το πτωχευτικό. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό, ο δεύτερος γενικός τομέας, είναι εργαλεία στήριξης της κοινωνικής οικονομίας. Και όταν λέω εργαλεία στήριξης της κοινωνικής οικονομίας, αναφέρομαι πρώτον στους περιφερειακούς μηχανισμούς, στους οποίους μιλήσαμε πριν, οι οποίοι είναι απαραίτητο να στηθούν, γιατί όλα αυτά γίνονται σε τοπικό επίπεδο, είναι η τοπική κοινωνία πράγματι η οποία θα τα αναδείξει, αλλά εδώ πέρα χρειάζονται κανόνες. Δηλαδή, όταν ήρθαμε, βρήκαμε μία πρόταση για τους περιφερειακούς μηχανισμούς. Υπήρχαν και είχαν καταθέσει και τις προτάσεις τους, διάφορα σχήματα κτλ. Οκ. Δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε έτσι.
Για να μην προχωρήσεις έτσι, παίρνει κάποια βήματα και παίρνει κάποιο χρόνο. Δηλαδή, μπορεί κανείς να πει τρέχω, να το στήσω το μηχανισμό και μετά θα σου έρθει ο μηχανισμός, επειδή θα έχει στηθεί λανθασμένα, να μπορεί να μπαίνει. Αυτός που δεν πρέπει να μπαίνει, να καρποθεί το χώρο, να τα πάρει πάνω του να τα κάνει. Δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν αυτό πέρασε από διαβούλευση διαβουλεύσεων με το χώρο, με το πεδίο, με ακριβώς τα δίκτυα, τα λίγα που υπάρχουν, αλλά που μπορούσαν να μας δώσουν την πληροφόρηση, ώστε να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Περιφερειακοί μηχανισμοί. Αυτό επίσης βγαίνει σε διαβούλευση τώρα, δηλαδή αν κάναμε αυτή τη συζήτηση μετά από 2 εβδομάδες, δεν θα σας έλεγα βγαίνει, θα σας έλεγα έχει αναρτηθεί να το δούμε, να το συζητήσουμε. Μέχρι τέλη Φεβρουαρίου έχει επίσης βγει αυτή η πρόσκληση που περιγράφει ακριβώς τι θα κάνουμε. Κοιτάξτε, δεν πάει να στήσεις το μηχανισμό αν δεν έχουμε εμείς τους δικηγόρους, λογιστές, εμψυχωτές, αυτούς που μπορούν, εμψυχωτές στην κυριολεξία, αυτούς οι οποίοι θα συμμετέχουν στο business plan. Δεν πάει να κάνεις όσο θέλεις εσύ δικτύωση και δεν πάει να έχεις όσες επιθυμίες θέλεις. Δεν γίνεται, δεν προχωράει. Χρειάζεται λοιπόν και η υποστήριξη εκείνη των εγχειρημάτων, που δεν είναι μόνο να σας πούμε τι καλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε και θα θέλαμε να κάνουμε αυτό και εκείνο, χρειάζεται από πίσω όλη η τεχνική υποστήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να κάνουν τη δουλειά, γιατί δεν υπάρχουν προς το παρόν. Πρέπει να πιστοποιηθούν, έτσι στείνονται οι μηχανισμοί, και πρέπει να ξεκινήσουμε με τρόπο που να συμμετέχουν και οι περιφέρειες και οι Δήμοι, αλλά πιο βασικό απ' όλα, να έχουμε μια μεταβατική περίοδο, ώστε μετά από την τριετία-τετραετία ο ίδιος ο χώρος της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας να μπορεί να το διαχειρίζεται και να καθορίζει και τις διαδρομές του. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει, μιλάω για τα εργαλεία στήριξης της κοινωνικής οικονομίας, με χρηματοδοτικά εργαλεία. Και εδώ τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο νόμος ήδη όριζε ότι θα υπάρχει ένα ταμείο κοινωνικής οικονομίας. Okay, το όριζε, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Εδώ λοιπόν, μέσα στο πλαίσιο του Ταμείου για την Κοινωνική Οικονομία, να δούμε τι εργαλεία έχουμε. Ένα εργαλείο, ας το πω, είναι η ορθολογική εκμετάλλευση χρήση των κοινοτικών πόρων. Okay. Εδώ λοιπόν μιλάμε για επιδοτήσεις. Συγγνώμη γι' αυτό, δεν ξέρω, μ' ακούτε όταν είμαι τόσο μακριά. Ωραία. Μιλάμε λοιπόν για επιδοτήσεις σε εγχειρήματα 2 διαφορετικών ειδών. Το ένα είναι η υποστήριξη θέσεων εργασίας όπως ξεκινάνε, όπως υπάρχουν και αναπτύσσονται, και το άλλο είναι η υποστήριξη των υποδομών που έχουν από το ενίκιο τους μέχρι το κομπιούτερ που θα πάρουν και ό,τι άλλο χρειάζονται για να στηθούν. Εδώ είναι που έρχεται το Υπουργείο του κυρίου Σταθάκη. Στη συνεργασία λοιπόν που έχουμε, αν έχετε προσέξει, όλα τα χρήματα τα οποία τώρα οι πόροι που έχουν ήδη υπάρχει μια κατανομή για υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε κάθε πρόσκληση θα δείτε μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Κινσέπ. Αυτό είναι που θέλαμε να πετύχουμε, ώστε συνδυαστικά να έρχεται να υποστηρίζει για ένα χρονικό διάστημα και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, ας το πω μισθολογικό, γιατί η σχέση εργασίας δεν είναι τέτοια που να το βαφτίσουμε μισθολογικό, αλλά εν πάση περιπτώσει εν συντομία αυτό κάνει, και από την άλλη να υπάρχουν οι πόροι που να υποστηρίξουν την επιχείρηση, το στήσιμο της επιχείρησης ή την διεύρυνση της επιχείρησης. Εκτός όμως από τους κοινοτικούς πόρους, είναι μεγάλη ανάγκη να δημιουργήσουμε τον μικροπιστωτικό οργανισμό, να το πω, τον οργανισμό ο οποίος θα μπορεί να κάνει μικροπιστώσεις. Εδώ λοιπόν, 4-5 μήνες το έχουμε επεξεργαστεί, υπάρχουν 2 εκδοχές. Το βασικό μου κριτήριο στην επιλογή του σχήματος, γιατί εδώ χρειάζεται ο φορέας που θα μαζεύει τα λεφτά, από πού θα τα μαζεύει, χρειάζονται οι εγγυήσεις, ώστε να μην έχεις τρομακτικό ρίσκο, γιατί αυτό σου ανεβάζει το επιτόκιο. Χρειάζεται ο μηχανισμός που θα εγκρίνει ποια από τα εγχειρήματα πρέπει να χρηματοδοτηθούν κτλ. Αυτό λοιπόν όλο το έχουμε μαζέψει σε 2 διαφορετικές εκδοχές. Και τι θέλουμε να πετύχουμε εδώ πέρα? Θέλουμε να πετύχουμε από τη μία
να μην υπάρχει εμπλοκή και διαπλοκή για το ποιος παίρνει τα χρήματα και το δεύτερο, πολύ χαμηλό επιτόκιο. Και αυτό ήταν το οποίο μας προβλημάτιζε ιδιαίτερα, γιατί στις πρώτες συζητήσεις που είχαμε με τους αρμόδιους και υπουργούς αλλά και φορείς και τράπεζες, μου λέγανε 7-8-9%. Εντάξει, 7-8-9% δεν περπατάει τίποτα. Αν δεν είχαμε λοιπόν, σύμφωνα με τη δική μας μελέτη, 2 με 2,5 με 3 maximum%, δεν προχωράει τίποτα. Το crowdfunding, στο οποίο αναφέρθηκε η Θεανό, είναι επίσης πολύ σημαντικό. Είναι γενικά μία πρακτική η οποία υπάρχει παγκοσμίως και μέσα σε αυτό το σχεδιασμό οπωσδήποτε θα υπάρχει και αυτό. Αυτό βέβαια είναι κάτι που συνδέει απλώς την επιχείρηση, το επιχειρησιακό σχέδιο με οποιονδήποτε ένα τον κόσμο θα ήθελε να το κάνει. Okay, και αν κανένας τον κόσμο δεν θέλει να το κάνει. Και αν σήμερα μου έρθει 1 εκατομμύριο και αύριο μου έρθει 0, δεν μπορώ λοιπόν εγώ να εξαρτώμαι όσο αφορά την υποστήριξη της ΚΑΟ μόνο από crowdfunding. Άρα πρέπει να έχω και τα τρία εργαλεία. Το ένα, επιδοτήσεις, το δεύτερο, αυτό που περιέγραψα με το microfinance, με κανόνες πώς γίνεται, και το τρίτο φυσικά και το crowdfunding. Το επόμενο, το τρίτο, και θα τελειώσω με αυτό, το τελευταίο, για το οποίο θέλω να μιλήσω, είναι οι παρεμβάσεις δικτύωσης, που είναι το α και το ω, κατά την άποψή μου, και δημοσιότητας για να μάθει ο κόσμος. Μου έχουν πει και από το κόμμα και από την κυβέρνηση, Αντωνοπούλου, σταμάτα να σχεδιάζεις μέσα στο γραφείο σου και να κάνεις όλα αυτά τα καλά πράγματα και κάποια στιγμή να πεις, να, εδώ είμαστε, ας πούμε, τέλη Φεβρουαρίου, ανακοινώνουμε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό το κάναμε εδώ πέρα. Μπείτε, δείτε το και πείτε μας τη γνώμη σας. Όχι, λέει. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Αλλά λόγω στενότητας πόρων και σε αντιπαράθεση με αυτά που ακούτε, ότι τα πολιτικά γραφεία των υπουργών μαζεύουν εκατοντάδες μέσα, εντάξει, εμείς τρέχουμε όλο αυτό το πράγμα με 2 ανθρώπους. Έτσι, 2 άνθρωποι είναι. Έρχομαι λοιπόν στις παρεμβάσεις δικτύωσης και δημοσιότητας. Το δημοσιότητας θα με βοηθήσει η Αντιπροεδρία μου, το υποσχέθηκε στο τελευταίο κισκί που ήμασταν, ότι θα με βοηθήσει σε αυτό το τομέα, γιατί πραγματικά υστερούμε. Δικτύωση λοιπόν. Πρώτον, φόρα σε τακτικά διαστήματα σε περιφερειακό επίπεδο. Δεύτερον, εκθέσεις προϊόντων υπηρεσιών, δηλαδή κανονικά όπως γίνονται οι εκθέσεις προϊόντων στον ιδιωτικό τομέα, το ίδιο ακριβώς πράγμα θα προγραμματίζουμε 2 φορές το χρόνο φόρα, 2 φορές το χρόνο εκθέσεις υπηρεσιών. Όταν λέω υπηρεσιών, δεν είναι πια κινσέπ, δίνει πιο προϊόν. Υπάρχουν συνεταιριστικά σχήματα μηχανικών. Υπάρχουν συνεταιριστικά σχήματα σε καινοτόμα κλάδο. Το ξέρει κανένας, όχι. Άρα θα πρέπει να τους διασυνδέσουμε και επίσης να το μάθει και η κοινωνία. Διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία εδώ είναι ο Γιάννης ο Μπάρκας, μου υπόσχεται σήμερα-αύριο, φαντάζομαι, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και αυτό. Άρα, 3 υποσχέσεις που έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία καταγράφει που σε ποιο σημείο στην Ελλάδα, είναι σαν ένας χάρτης που καταγράφει τα εγχειρήματα και το τι κάνει ο καθένας. Και υπάρχει ένα τμήμα που επικοινωνούν τα εγχειρήματα μεταξύ τους διαδικτυακά. Και ένα Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο ιδρύεται. Τι κάνει το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας? Δικτυώνει τους πανεπιστημιακούς και τα πανεπιστήμια, ώστε να μην αναπαράγουμε καινούργια Ινστιτούτα και αυτού και από την αρχή καινούργιους μηχανισμούς. Τη δικτύωση πρώτα θα κάνουμε. Είναι αυτή η δικτύωση που θα αναδείξει τι άλλο πρέπει να γίνει, ποια είναι τα κενά και ποιος μπορεί να τα αναλάβει από τους υπάρχοντες φορείς και πού ακριβώς θα μπει το Υπουργείο να το συμπληρώσει. Άρα εμείς πρέπει να έχουμε το διαδικαστικό, το διαχειριστικό αυτό το πράγμα για άλλη μια φορά μέσα στη λογική της ΚΑΟ, διευκολύνοντας τα υπάρχοντα εγχειρήματα, τώρα τα αναλυτικά και τα ερευνητικά, να έρθουν σε επαφή και να συνεργαστούν μέσα από μια δικτύωση. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω ότι στις συνθήκες έκτατης κατάστασης που ζει η χώρα μας, η εφαρμογή των καινοτόμων πολιτικών είναι απαραίτητη. Μέσα σε αυτές τις καινοτόμες ιδέες είναι όλα αυτά τα οποία ανέπτυξε η Θεανό πριν. Είναι αυτά τα οποία η κοινωνία ίδια γεννάει
Και παίρνουμε εμείς σαν πρωταρχική μας υποχρέωση να δημιουργήσουμε το περιβάλλον, δηλαδή χρηματοδότηση, νομικό θεσμικό πλαίσιο, δικτύωση, ώστε αν σήμερα παράγουμε το 0,5%, άντε το 1%, να αυξηθεί αυτό. Ο στόχος μας αυτός πρέπει να είναι. Αν υπάρχουν σήμερα 25 τέτοιοι συνεταιρισμοί, σε 3 χρόνια από τώρα, αυτοί οι 25 συνεταιρισμοί να έχουν γίνει 250, να έχουν γίνει 50. Δεν βάζουμε ποσοτικό αριθμό, αλλά εδώ είναι λοιπόν το διακύβευμα για μας. Ευχαριστώ.